συναγωνιστές, συναγωνίστριες, εκ μέρους του Συλλόγου Αυτοαπασχολούμενων Επαγγελματιών και Εμπόρων στο Δήμο Αθήνας, χαιρετίζω τη σημερινή συγκέντρωση. Η συγκέντρωσή μας πραγματοποιείται μέσα στις συνθήκες επιστροφής, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση, στην κανονικότητα. Η κανονικότητα αυτή, για παράδειγμα για τον μικρέμπορο, σημαίνει με βάση τα στοιχεία επιστροφή στο μία από τα ίδια. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μετά το άνοιγμα των εμπορικών καταστημάτων, ο τζίρος κατευθύνθηκε κατά πλειοψηφία προς τις μεγάλες αλυσίδες του λιανεμπορίου. Οι μικροί αναγκάζονται να συμβιβαστούν με τα ψίχουλα. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση δηλώνει ότι θα στηρίξει μόνο τις μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις ή αυτές που μπορούν, εν πάση περιπτώσει, να συγχωνευτούν και να γίνουν μεγαλύτερες. Μας πετάει κατάμετρα λοιπόν ότι δεν προβλέπεται ούτε ευρώ για τους μικρούς. Αυτό το γεγονός δεν αφήνει περιθώρια αναμονής. Για μας, μονόδρομος είναι ο ανυποχώρητος αγώνας να διεκδικήσουμε το δικαίωμα στη δουλειά, στον ελεύθερο χρόνο, στη ζωή με αξιοπρέπεια. Γι' αυτό το λόγο είμαστε εδώ σήμερα, αλλά και στη συνέχεια, δυναμώνοντας τη δράση μας. Καλούμε όλους τους μικροεπαγγελματίες της Αθήνας να εμπιστευτούν και να ενισχύσουν το σύλλογό τους μπροστά και στις αρχαιρεσίες που έρχονται. Να δυναμώσουν ένα σύλλογο που μπήκε μπροστά στις διεκδικήσεις, μεγάλες και μικρές, και απέσπασε κατακτήσεις. Εμπόδισε την καταστροφή πολλών μικρεμπόρων του κέντρου που θα έφερνε ο μεγάλος περίπατος. Διεκδίκησε και κέρδισε απαλλαγές και μειώσεις στα δημοτικά τέλη. Ανέπτυξε δράση για τη θερμοθέτηση της Κυριακάτικης Αργίας. Βρίσκεται σταθερά στο μετερίζι του αγώνα και αποτελεί αποκούμπι για κάθε μικρό επαγγελματία. Για όλους αυτούς τους λόγους, καλούμε τους επαγγελματίες στο Δήμο Αθήνας να ενισχύσουν το Σύλλογο και να συνεχίσουμε μαζί να διεκδικούμε. Να συγκρουστούμε με την πολιτική της κυβέρνησης που μας θέλει στο περιθώριο. Συνεχίζουμε πιο αποφασιστικά, πιο μαζικά τον αγώνα. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες. Ευχαριστώ.